Χτες κάναμε την πρώτη συνάντηση στα γραφεία της Νομαρχιακής, της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αργολίδος, και ορίσαμε τα άτομα, τις θέσεις και τους υπευθύνους στους θεματικούς τομείς δράσης. Πρώτος θα ορίσω, έχω το δικαίωμα από το κανονισμό πανελλαδικής οργάνωσης να ορίσω μέχρι 2 αντιπροέδρους, γραμματέα ταμεία και τα μέλη που είναι υπεύθυνοι για τους τομείς δράσης. Ο πρόεδρος ορίζει. Λοιπόν, ο πρώτος αντιπρόεδρος θα είναι ο Κρεμαστιώτης Σταύρος, δεύτερος αντιπρόεδρος Τριανταφύλου Δημήτριος, γραμματέας η κυρία Ρετσινά Κωνσταντίνα, ταμείας ο κύριος Δενεκούμης Χαρίλαος, υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας ο κύριος Σαρής Ανδρέας, υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας ο κύριος Τριανταφύλου Δημήτριος, υπεύθυνη εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα η κυρία Χρόνη Σοφία, υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης ο κύριος Λάτσης Γεώργιος, υπεύθυνος παραγωγικών και επιστημονικών φορέων Κρεμαστιώτης Σταύρος, υπεύθυνη οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων Πανοβράκου Ελένη, αιρετό μέλος ΔΕΠ ο Δωρής Παναγιώτης. Αυτές είναι οι θέσεις. Όπως είδατε, στη θέση του πρώτου αντιπροέδρου και του δεύτερου αντιπροέδρου ανατεθήκαν και θέσεις στους θεματικούς τομείς δράσης. Όλες αυτές οι θέσεις θα συνεπικουρούνται από μένα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες, στους συναγωνιστές που ανέλαβαν αυτούς τους τομείς δράσης και για άλλη μια φορά λέω ότι δεν θα πούμε λόγια. Από την πρώτη μέρα θα δείτε το έργο που θα γίνεται στη ΔΑΠ Αργολίδες. Οι θέσεις ορίστηκαν από εμένα έτσι όπως είναι το καταστατικό και όπως είναι και ο κανονισμός του κόμματος. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν προσωπικές πικρίες ή οτιδήποτε, αυτές είναι θεμητές. Εγώ δρώ σύμφωνα με τον κανόνα της συνεργασίας και αυτό που διάλεξα, η συγκεκριμένη διάθρωση του σώματος είναι γιατί εγώ θεωρώ ότι έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό που πρότεινα στον κύριο Δωρή είναι να ήταν β' αντιπρόεδρος και να έχει και τη θέση του υπευθύνου παραγωγικών και επιστημονικών φορέων. Κάτι που δεν αποδέχτηκε. Ναι, δεν αποδέχτηκε, δικαίωμά του είναι. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό και ούτε θεωρώ ότι είναι θέμα ενότητας και ομόνοιας. Είναι δικαίωμα του καθενός από τη στιγμή που εγώ δίνω μια θέση και δεν θέλει για οποιοδήποτε λόγο να τη δεχτεί. Σεβαστή είναι η άποψη του καθενός. Για μένα δεν υπάρχει καν θέμα. Και γι' αυτό κάθομαι και μιλάω, γι' αυτό δεν έχω κανένα θέμα. Τα δημοσιεύματα και ό,τι άλλο έγινε δεν μας αγγίζουν. Δεν έχει καμία σημασία. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, όπως γνωρίζουμε. Βγήκα πρώτο μέλος στην ΔΕΠ Αργολίδας. Και χθες είχαμε τη συγκρότηση σε σώμα της ΔΕΠ Αργολίδας. Ο πρόεδρος, ο κύριος Ζαχαριάς, απονέμεινε τους ρόλους στον καθένα και σε μένα έδωσε το ρόλο του Β' Αντιπροέδρου. Αρνήθηκα την τιμητική αυτή θέση του Β' Αντιπροέδρου, γιατί θεωρώ ότι ήταν κόντρα στη λαϊκή εντολή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν πρώτος σε σταυρούς στον νομό Αργολίδας. 668 νομίζω περίπου σταυρούς και θα ήθελα να εκφραστεί η λαϊκή εντολή. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε λάθος και θέλω να εργαστούμε όλοι για την ενότητα της παράταξης και να μείνουν οι σκοπιμότητες στην άκρη. Είμαι ένας απλός στρατιώτης της βάσης της παράταξης, είμαι ο Παναγιώτης Οδωρής. Ναι, πριν από 10 μέρες περίπου γίνανε οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και φημίζεται για τις δημοκρατικές διαδικασίες. Καλέσαμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Ανταποκρίθηκαν 2.200 άνθρωποι. Ήρθαν, ψήφισαν στον νομό, εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι θα τους εκπροσωπήσουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει το Δεκέμβρη. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ και ευχαριστώ τον κόσμο για την τιμή που μου έκανε και με ψήφισε και με έστειλε ως απεσταλμένο, ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο. Το δεύτερο όργανο το οποίο εκλέχθηκε ήταν τα μέλη και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Συνέλευσης της Νέας Δημοκρατίας και μετά εκλέχθηκαν και οι 4 τοπικές οργανώσεις, οι οποίες θα
λειτουργούν ως κομματικά όργανα στους 4 μεγάλους δήμους που υπάρχουν στη ονομό Αργολίδας. Τελείωσαν τώρα σε κομματικές εκλογές, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτές. Οι διαδικασίες έγιναν ομαλά, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Για 2 χρόνια πλέον θα έχουμε αυτά τα διοικητικά συμβούλια τα οποία εκλέξαμε και αυτούς τους συνέδρους τους οποίους εκλέξαμε.